Έχουμε που έχουμε όλα αυτά και έχουμε πριν από λίγο τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, να βγαίνει και να λέει ότι αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν 117 σκληροί κακοποιοί ελεύθεροι λόγω νόμου Παρασκευόπουλου. Οι δολοφονίες λοιπόν της Greek Mafia και η δικογραφία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών διενεργεί εξέταση για να γίνει τι, κύριε Τζίφα. Γιατί εδώ ξαναλέμε, έχουμε τη δήλωση του Υπουργού για 117 σκληρούς κακοποιούς να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Με νόμο Παρασκευόπουλου. Έτσι είναι, Φίλιππε. Εγώ σου είπα, ο φάκελος που κράταγε στα χέρια του την προηγούμενη εβδομάδα που πήγε στον Πλιώτη, στον εισαγγελέα. Οι 117, συγγνώμη κύριε Τζίφα, οι 117 κακοποιοί κυκλοφορούν ελεύθεροι στην Αττική. Μιλάει ο Υπουργός μόνο για την Αττική. Για 117 σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι αποφυλακίστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια με τις ευεργητικές διατάξεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για να ξαναγυρίσουν στο οργανωμένο έγκλημα, λέει ο Υπουργός. Όπως επίσης λέει εδώ ότι το θέμα και με αυτά τα εγκλήματα των 117 υπάρχει ανησυχία γιατί τους αναζητούν. Τους έβγαλε έξω η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τώρα δεν τους ψάχνουν, τους βρουν και δεν τους βρίσκουν. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα, Φίλιππε, στην πολυσέλιδη έκθεση που έχει συντάξει η ΕΕΠ εδώ και καιρό και μάλιστα πριν γίνουν αρκετά συμβόλαια θανάτου.